λένε Νίκο Γεωργιάδη, είμαι δασολόγος με διδακτορικό στη διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων. Είμαι μέλος επιστημονικής γραμματείας του Μεντίνα, του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Και είμαι ο συντονιστής της ομάδας που ασχολείται με την καταγραφή της βιοποικιλότητας στις περιοχές μελέτης του νησιού και τη σύνδεση αυτής με τις πρακτικές. Ένα κομμάτι που ουσιαστικά προσπαθεί να μελετήσει το πρόγραμμα και πάνω στο οποίο βασίζεται και η όλη στρατηγική του είναι ότι οι πρακτικές, οι αγροκτηματολογικές πρακτικές στη Λίμνο από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα έχουν διαμορφώσει ένα μοναδικό τοπίο. Το τοπίο αυτό στη μεγάλη κλίμακα μπορεί να το διακρίνει ο καθένας. Σε μικρότερη κλίμακα αποτελείται από διάφορες συστατικά, φυτοκοινότητες, ζωοκοινότητες κτλ. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε το τοπίο που έχει διαμορφωθεί από τις πρακτικές, προωθώντας κάποιες ορθές αγροκτηματολογικές πρακτικές. Μέσω αυτού προσπαθούμε καταρχάς να μελετήσουμε λίγο πώς αυτές επηρεάζουν την βιοποικιλότητα και κατά αυτόν τον τρόπο να προωθήσουμε συνολικά και τις ορθές πρακτικές που ασκούνται στο νησί. Αυτή τη στιγμή εγώ συντονίζω την ομάδα που ασχολείται με την καταγραφή της βιοποικιλότητας. Το πρόγραμμα εδώ έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα γιατί έχει φέρει στο χώρο 3 πανεπιστήμια σημαντικότατα, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται αυθεντίες στο χώρο τους. Επίσης προσπαθεί να συνδυάσει αυτή τη δουλειά με ένα μεγάλο ερευνητικό Ινστιτούτο της Γαλλίας, το Τουρτιβαλά, και την ομπρέλα οργάνωση όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, την IUCN, συν την εθνική οργάνωση της BirdLife, που είναι η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Έτσι λοιπόν έχουμε το Πανεπιστήμιο Βιολογίας Πατρών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο ασχολείται στο πρόγραμμα με αρκετούς καθηγητές σε διάφορα τμήματα, και το Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν με 2 βοτανολόγους αυθεντίες κυρίως στα φυτά που βρίσκει σε καλλιέργειες αλλά και σε βοσκότοπους. Λόγω της εμπλοκής πολλών και διαφορετικών οργανισμών στο πρόγραμμα αυτό, χρειάστηκε να αναπτύξουμε κάποια εργαλεία τα οποία θα μας βοηθούσαν να δουλέψουμε και να συντονίσουμε καλύτερα την όλη δουλειά τόσο στο πεδίο όσο και κατά τη διάρκεια της καταγραφής και διαχείρισης των δεδομένων. Έτσι αναπτύξαμε 2 εργαλεία για την χαρτογραφική αποτύπωση αλλά και για την εξεργασία των δεδομένων μέσα σε μια βάση δεδομένων όπου σε real time μπορούν να δουλέψουν όλοι οι ειδικοί από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου βρίσκονται, καθώς και ένα εργαλείο το οποίο βοηθά στην αξιολογή της διασυνδέσης μεταξύ φύσης και πολιτισμού.